Καταρχάς ξεκινάμε με το ότι αν δεν έχει δει κάποιος το μάτς και δει 11 πόντους διαφορά για την ΕΦΕΣ, θα νομίζει εύκολη, σχεδόν εύκολη νίκη για την ΕΦΕΣ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση. Το μάτς ήταν ντέρμπι, ναι, στην τριπλική πλειοψηφία του παιχνιδιού. Θα σου έλεγα ότι μέχρι ένα σημείο πολύ κοντά στο φινάλι του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός τα έκανε σχεδόν όλα τέλεια. Τα έκανε σχεδόν όλα τέλεια. Ποιος είναι ο τίτλος που θα έβαζα στην εφημερίδα, στο site, είδες, ξεκινάμε την εφημερίδα, γιατί είμαι παραδοσιακός. Εσύ είσαι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Μίλησαν, σε εισαγωγικά, τα περίπου 15 εκατομμύρια παραπάνω που έχει εφές στο budget. Μίλησε το budget, ναι. Μίλησε η μεγαλύτερη ποιότητα των παιχνών της ΕΦΕΣ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι μιλάμε. Μίλησε η κλάση του Κλάιμπερ, μίλησε η κλάση του Μίσιτς και μίλησε η παράδοση του Μπομπουά. Αυτό το πράγμα, ναι, πραγματικά. Αυτό, ναι. Η παράδοση και η αθόρυβη ποιότητα του Μπομπουά, ενός παίχτη που κάθε χρόνο δεν ξέρεις αν είναι στο ρόστερ της ΕΦΕΣ, αλλά πάντα κάνει, πολλές φορές κάνει έντονη την εμφάνισή του και κυρίως σε μάτς με τον Ολυμπιακό έχει μια παράδοση. Ο Ολυμπιακός έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει και κάτι παραπάνω θα έλεγα απέναντι σε μια θέση η οποία είναι και ήταν και είναι σε καλό momentum. Προερχόταν από τρεις συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα. Πήγε και σάρωσε μέσα στο Μιλάνο Ναρμάνι με σχεδόν 30 πόντους διαφορά. Πήγε και σάρωσε στη Βίρτους Μπολόνια. Είχε κερδίσει την Μπαρτσελόνα προηγουμένως. Τρεις συνεχόμενες νίκες που τις έκανε 4. Ήξερε ο Ολυμπιακός ότι έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Για το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού σε άμυνα και επίθεση έκανε αυτό που έπρεπε και παραπάνω ίσως από αυτό που έπρεπε. Αλλά έκατσε στην περίπτωση, έκατσε σε μια εφέση η οποία ήταν και είναι σε μομέντου και έκατσε σε μια εφέση που έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 15 στα 30 τρίποντα. Κάποιες φορές η κλάση των παιχτών δεν θα βγει στο παρκέ, γιατί είδαμε και ότι η εφέση έκανε ένα τραχή ξεκίνημα στην Ευρωλίγκα, αλλά έχει πάρει φόρμα, δεν ξέρω πώς θα διαρκέσει. Είναι από τα φαβορί για την Ευρωλίγκα, γιατί ξέρεις ότι είναι κομμάτια η απόδοση των ομάδων. Δεν μπορεί να πας τρένο συνέχεια ή δεν μπορεί να πας χάλια συνέχεια. Προφανώς. Ναι. Τώρα είναι το πάρα πολύ καλό κομμάτι της ΕΦΕΣ που ο Ολυμπιακός το συνάντησε και του βγήκε σε ήττα. Έκανε κάποια μικρά λαθάκια, έχασε κάποιες φάσεις ο Ολυμπιακός, αλλά σε γενικές γραμμές πάνω κάτω έπαιξε έτσι όπως έπρεπε να παίξει. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας δύσκολα, αν μου πεις σαν προπονητής, πάντα έχεις παράπονα, πάντα θες το καλύτερο, αλλά σαν αντικειμενικός κριτής δύσκολα μπορεί να έχεις παράπονα από τον Ολυμπιακό. Δύσκολα μπορεί να έχεις παράπονα από την παρουσία του Ολυμπιακού. Βεβαίως ο Ολυμπιακός από το πρώτο rotation θα πω εγώ, γιατί από το δεύτερο νομίζω ότι δεν πήρε πράγματα. Ναι, είναι και ο αντίπαλος, Τάσο μου, είναι και ο αντίπαλος, καταλαβες. Ναι. Παίζει και ο αντίπαλος και ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός. Είναι δύο χώρες πρωταθλητής Ευρώπης και είναι στο καλό momentum. Σε γενικές γραμμές, ο Ολυμπιακός πάνω κάτω ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Βέβαια, αν ήταν κάτι παραπάνω θα έπαιρνε και το παιχνίδι. Αλλά παίζει και ο αντίπαλος και ο αντίπαλος είναι δύο χώρες πρωταθλητής Ευρώπης. Θα έβαλε όλα ή σχεδόν όλα. Έβαλε σου πάνω σε χέρια. Που είναι κλάση των παιχνών, γι' αυτό λέμε τα παραπάνω 15 εκατομμύρια το μπάτζετ. Γι' αυτό παίρνει ο Κλάιμπερ ένα καράβι λεφτά, Είναι, γι' αυτό βέβαια. Παίρνει ο Μίσιτς ένα καράβι λεφτά, γι' αυτό παίρνει ο Μπουγά πάνω από ένα εκατομμύριο. Και από ένα σημείο και μετά το ξέρουμε το όλοι ότι όταν αρχίζουν να μπαίνουν ειδικά τα τρίποντα, το βλέπει Σαβαρέλι το αντίπαλο καλάθι και μπαίνουν και αυτά που λες, μα μπήκε γι' αυτό. Μπήκε. Μπαίνει, εντάξει, μπαίνει, είναι και η μέρα σου, αλλά έχει και κλάση των παιχνών. Καλά, ναι, είναι και η μέρα σου. Αν και κλάση των παιχνών. Αν έπαινε ο Γκαζί και έβαζε 7 στα 7 τρίποτα, θα λέγαμε, ω, τι έγινε. Ναι, ναι, εντάξει. Αν έμπαινε ο Ηλιάσοβλου και έβαζε 6 στα 6 τρίποτα, έκλειξε. Αλλά ο Μίσιτς, ο Κλάιμπερ, ο Μπομπουάι, αυτή είναι μια ακόμα μέρα στη δουλειά, κάπως έτσι. Ναι. Εννοείς από το δεύτερο rotation Ολυμπιακός να παίρνει πράγματα, Ναι. Ναι, εντάξει. Έχουμε πει... Κοίτα, εδώ βλέπω και τα στατιστικά. Ο Μπολομπόι έπαιξε 7,5 λεπτά, ο Πίντας έπαιξε 10 λεπτά, ο Μπλάκα έπαιξε 3, ο Μακίσικ προσπάθησε. Λείπει ο ένας παίκτης παραπάνω που λέμε. Λείπει ο ένας παίκτης παραπάνω και ειδικά για τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, ο Κάναν έπαιξε 6 λεπτά. Ο Κάναν που τον πληρώνεις για Μπομπουά ή κάπως έτσι. Ναι. Με 6 λεπτά η εξαίρεση είναι ότι μπορεί να κάνει δουλειά. Αλλά ο κανόνας είναι ότι
δεν μπορεί να βγει δουλειά με 6 λεπτά, 7 λεπτά, 8 λεπτά του Κάναν. Προφανώς, δηλαδή, μπράβο. Θες εκεί και ένα βαρβατάκο παίχτη ή τον Κάναν να κάνει αυτό που έκανε απέναντι στην ΕΦΕΣ πέρσι με τη Γαλατά. Ναι, ένα 15 λεπτό, ένα 20 λεπτό. Σαν κουρέλια τα τρίποντα πέρσι. Mm-hmm. Που έπαιξε Γαλατά ΕΦΕΣ που παίζανε αντίπαλοι. Αλλά θες το κάτι παραπάνω από αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Γιατί και... σου λέω και η αντιμετώπιση στη μεγάλη, στα περισσότερα λεπτά του παιδιού στην άμυνα του Ολυμπιακού ήταν μια χαρά. Το αν σου βάζει, έχει το χέρι μπροστά και στο βάζει από πάνω, εκείνη και η ικανότητα του παίχτη. Και καλά, ναι, προφανώς. Mm. Προφανώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Αυτά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε και πάλι στο μπάσκετ να ακούσουμε ένα ακόμη σχόλιο αυτή τη φορά από τον Χρήστο Ρομπόλη. Χρήστο, καλησπέρα. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε, να το πω έτσι, το μικρό κατά κάποιο τρόπο rotation και το γεγονός ότι δεν πήρε πράγματα από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο? Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι ακριβώς όπως το είπες είναι. Και επειδή είναι κάτι που συμβαίνει κατά επανάληψη, προφανώς δεν είναι σύμπτωση. Ο Ολυμπιακός, νομίζω, είχε χάσει στο Τελ Αβίβ περίπου με τον ίδιο τρόπο. Κυνηγούσε στην τελευταία περίοδο ενώ όλο το μάτι ήταν αφεντικό. Με τη Βαλένθια στο φινάλε μια από τα ίδια. Στο παιχνίδι με την Μπασκόνια κόντεψε ένα παιχνίδι που είχε ξεκινήσει αρρωτικά. Συγγνώμη, να το πάρει. Να το χάσει μάλλον επειδή η αναπληρωματική, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, αν και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί ή δεν πρέπει να υπάρχουν τέλος πάντων στο μπάσκετ, δεν ανταποκρίθηκαν και το μια φταίρια συνέβη και σήμερα. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι ως Ολυμπιακός είχε μέσα την καλή πεντάδα, αλλά την καλή πεντάδα φρέσκια. Δεν λέω δηλαδή μέχρι εξαντλήσεως. Τα πράγματα κυλούσαν πολύ καλά, είχε τον έλεγχο μέχρι και την τρίτη περίοδο, θα πω εγώ, μέχρι και τα τέλη της τρίτης περίοδου. Αλλά στο πρώτο μέρος, όταν ο Μπαρτζόκας πέρασε το δεύτερο rotation με τον Μπολομπόι, με τον Μπλακ ή ακόμα με τον Κάναν, γύρισε το παιχνίδι, τέλος πάντων πήγε να γυρίσει το παιχνίδι ανάποδα. Στο δεύτερο μέρος δεν το τόλμησε, αλλά αυτή τη φορά δεν πήρε αυτό το ρίσκο. Σου λέει θα παλέψω με τους παίχτες που έχουν ανταποκριθεί και ανταποκρίνουν τέλος πάντων, αλλά θα έχω τον κίνδυνο να κλατάρουν από την κούραση, και αυτό συνέβη. Έτσι είναι ξεκάθαρη η διαφορά εικόνας του Ολυμπιακού μεταξύ των δύο ημιχρόνων και της τελευταίας περίοδου από την πρώτη. Είναι ξεκάθαρα επειδή είναι τα ίδια πρόσωπα, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την κόπωση, η οποία φαίνεται στα πόδια, φαίνεται στις επιλογές, φαίνεται στο πνεύμα, στις αποφάσεις, στο πνεύμα ακριβώς. Είναι νομίζω πασιφανές πλέον ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από την ΕΦΕΣ. Για να παρεξηγηθώ, η ΕΦΕΣ έχει πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο ακριβό, πολύ πιο ποιοτικό και σε βάθος δωδεκάδας υλικό. Έτσι δεν το αφιερωθεί κανένας αυτό. Άλλωστε μιλάμε για μια ομάδα που κοστίζει και τρεις φορές τον μπάτζετ του Ολυμπιακού περίπου. Αλλά από την άλλη, ο Ολυμπιακός ενώ είναι καλύτερη ομάδα, έχει καλύτερη χημεία, καλύτερους αυτοματισμούς, καλύτερη κυκλοφορία. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο που κάνει ήταν καταπληκτικό. Χανόταν η μπάλα ώρες-ώρες. Επειδή στηρίζεται σε ένα μικρότερο αριθμό παιχτών και επειδή κανένας δεν είναι βιονικός στο σύγχρονο μπάσκετ και επειδή αυτοί οι παίχτες για να ανταποκριθούν απέναντι σε μια τόσο ποιοτική ομάδα πρέπει να καταβάλουν κάτι παραπάνω από δυνάμεις και σε άμυνα και σε επίθεση, και κάποια στιγμή αυτό θα έχει τα αποτελέσματα του στο κορμί και στη σκέψη τους, έγινε αυτό που έγινε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Δεν είναι κακοί παίχτες αυτοί που έχει ο Ολυμπιακός, απλά δεν ξέρω αν είναι απολύτως συμβατοί, δεν ξέρω αν αδικούνται ίσως πολλές φορές με τη σύγκριση με τους βασικούς, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού τώρα. Ενώ έχει μια πολύ καλή πρώτη πεντάδα, εξάδα, εφτάδα, θα σου βάλω και το Μακίσικ 8 παίκτες, ας πούμε, που μπορούν να ανταποκριθούν. Ναι. Τουλάχιστον να μην είναι ευάλωτοι στην άμυνα, τέλος πάντων, γιατί ο Μακίσικ, ας πούμε, είχε κακές επιλογές στην επίθεση, αλλά στην άμυνα τουλάχιστον πάλεψε, έτρεξε, έδωσε λύσεις. Γενικά ο Μακίσικ φέτος δεν πατάει καλά. Ναι, ναι, απλά τουλάχιστον ο Μακίσικ στην άμυνα δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος σε περιορίζει, είναι δεσμευτικός, είναι μαύρη τρύπα όπως είναι αυτό που κάνανε σε πολλά παιχνίδια. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά επειδή ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει. Ναι, φέτος δεν. Ακριβώς. Και το λέμε τώρα που εντάξει, προφανώς ο Ολυμπιακός το 7-4 δεν έχει χαθεί και το σύμπαν. Καλά, εννοείται. Είναι σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας. Αυτό δεν το αμφιβάλλει, δεν το συζητεί κανένας γι' αυτό. Αλλά από την άλλη πρέπει να σκεφτόμαστε γιατί θα γίνει όταν, ας πούμε, φτάσουν τα playoffs. Το που εκεί τα παιχνίδια θα είναι 1-2-3 μέρες και θα είναι μακιάμος. Και εκεί δεν γίνεται, ας πούμε, να περιμένεις να παίζουν με την ίδια ένταση και την ίδια μέρα παραμέρα και την ίδια σκέψη ακριβώς οι ίδιοι παίχτες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός, όπως νομίζω είπε και ο Τόλης νωρίτερα, αν τον άκουσα καθαρά, ότι ένα-δύο παίκτες ακόμα να μπορούσαν να σταθούν καλύτερα για να γίνει λίγο πιο ορθολογικό το rotation, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ή αν, να σου πω κάτι, ακόμα και με αυτό το rotation, αν έπαιρνε στο, για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν έπαιρνε λίγα παραπάνω πράγματα από τον Παπα-Νικολάου. Ναι, ναι, σήμερα δεν μπήκανε τάσο του Παπα-Νικολάου, αλλά το πάλεψε. Αλλά ξέρεις, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να ακολουθείς τον Κλάιμπερν, που ήταν κρεμασμένα από το ξεκίνημα. Έτσι. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είχε στις ίδιες προσπάθειες για τρίποντα 6 λιγότερα από την ΕΦΕΣ. 30 σου τρίποντα τώρα και 2, οι ΜΕΝ είχαν 50% και ο Ολυμπιακός είχε 9 στα 30, κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο πρόχειρο να το αποδώσουμε εκεί. Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει πρώτον με την ποιότητα της ΕΦΕΣ, η οποία είναι λίγο λέρνια ύδρα και οι παίκτες της με την ποιότητά τους μπορούν να καθαρίσουν ένα παιχνίδι. Αν δεν τα βάλει, ξέρω εγώ, ο Μπομποά θα τα βάλει όπως τα έχει βάλει ο Μπράιαν στον ημιτελικό του Final Four. Εντάξει, υπάρχει ο Κλάιμπερν. Σκέψω ότι λείπει και ο Λάρκιν από αυτήν την ομάδα για να καταλάβουμε γιατί οπλοστάσιο μιλάμε. Και ο Ολυμπιακός δυστυχώς για τον ίδιο δεν έχει την πολυτέλεια να στερείται βοήθειες από κανέναν παίχτη. Ξέχωρα από τα βαριά χαρτιά, αν μπορεί να αναδείξει κανένα δύο πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι θα είναι σούπερ. Αλλά επειδή μέχρι τώρα η προσφορά και του Πίτερς και του Μπολομπόη και του Κάναν είναι πενιχρή και περισσότερο προβληματική η παρουσία του στην πεντάδα παρά ευεργετική, νομίζω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο για τη συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα τη βρει την άκρη ο Μπαρτζόκας, αν θα τους περιμένει. Υπάρχει το παράδειγμα, ας πούμε, το περσινό του Γουόκα, ο οποίος είχε ξεκινήσει νοθρά, αλλά στην πορεία έγινε αυτό το φανταστικό που βλέπουμε. Υπερόπλο. Πλέον, ακριβώς, ειδικά στην άμυνα και στην οργάνωση. Εντάξει, το σκορ δεν είναι το μεγαλύτερο ταλέντο επιθετικό του κόσμου, αλλά είναι. Ναι, δεν νομίζω ότι τον πήρε κιόλας ο Ολυμπιακός για τον λόγο αυτό. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί κάποιος από αυτούς σε τέτοιο παίχτη. Δύσκολο το βλέπω. Γιατί και ο Γουόκα, αν θυμόμαστε, πέρσι μέχρι και Δεκέμβρη, Γενάρη, κάπως έτσι αμφισβητούνταν από τον κόσμο. Αλλά πάντως είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται περισσότερους παίχτες, γιατί οι κινήσεις οι καλοκαιρινές, αν θυμόμαστε, έγιναν με αυτό το γνώμονα. Να μεγαλώσει το ρωτέσιο, να περνάς περισσότερες επιλογές, να παίρνουν περισσότερες ανάσεις οι παίχτες, οι οποίοι έχουν πολύ και ευρωμπάσκετ στην πλάτη τους. Και μέχρι στιγμής είναι χειρότερο από πέρσι. Παίζει περισσότερο ο Βεζέκοφ, παίζει περισσότερο ο Φαλ, παίζει περισσότερο ο Σλούκας. Και ο Φαλ ειδικά, ναι, δεν είναι. Ο Παπα-Νικολάου, ναι, όλο αυτό ξέρεις, συσσωρεύεται και όλα και είμαστε ακόμα Νοέμβρη. Ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο. Δεκέμβρη, μάλλον. Ωραία, εντάξει. Μπήκε Δεκέμβρη σήμερα, ναι. Εντάξει, αλλά ναι, η σεζόν στην ουσία είναι μπροστά. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι εκεί πρέπει κάτι να γίνει. Δεν ξέρω, ίσως με το υπάρχον ρόστερ να γίνουν κάποια διαφορετικά ταιριάσματα σε πεντάδες, ώστε να ρολάρουν καλύτερα και να δώσουν κάποια πράγματα παραπάνω οι παίκτες αυτοί που δεν τα δίνουν. Εντάξει, θα μου πεις, Ολυμπιακός έχει χάσει έδρες, οι οποίες είναι και λογικό να χάσει. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Βαλένθια, δεν έχει κάνει κάποια ητά, ας πούμε, σοκ. Εκτός προγράμματος, να το πούμε έτσι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι και κάτι που ασφαλώς δεν είμαστε εμείς οι πρώτοι που το λέμε, ούτε ο Μπαρτζόκας δεν το γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Άσχετα αν, ας πούμε, πρέπει ο ίδιος να βγει για να στηρίξει τους παίκτες του, είναι δεδομένο αυτό. Δεν θα βγει να πει, ας πούμε, ότι είναι κάποιοι παίκτες δεν ανταποκρίνονται, ας πούμε, γιατί θα τους χάσει τελείως από μια τέτοια τάκα, θα τους έκανε τελείως. Τέλος πάντων, εστιάζει τώρα ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι, να δούμε αύριο θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι με άλλες ιδιαιτερότητες. Ναι. Εκεί έχει σίγουρα το πάνω χέρι, αλλά όπως και να έχει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι Δευτέρα. Ωραία, Χρήστο, σου ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ, Τάσο, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και το σχόλιο του Χρήστου Ρομπόλη. Καλησπέρα, Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνεις? Μια χαρά είμαι. Πού κρίθηκε το μάτς? Πού κρίθηκε το μάτς? Κρίθηκε το μάτς γιατί αυτή τη στιγμή η ΕΦΕΣ είχε τον καλύτερο γκάρντ της Ευρώπης, τον Μίτσιτς. Ο Κέιτς έλειπε, ο Λάρκιν και ο. Ο Λάρκιν δεν έχει παίξει καθόλου, γι' αυτό το λέω το OK. Δεν είναι απλά μια απώλεια. Ο Λάρκιν είναι μια τεράστια απώλεια. Απλά λέω OK γιατί δεν έχει παίξει καθόλου φέτος. Της έλειπε και ο Εμπάι, αλλά έχει επίσης και τον καλύτερο forward αυτής της στιγμής, ίσως και τον καλύτερο παίκτη της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή, που είναι ο Κλάιμπερ. Ναι. Ήταν ένα μάτς το οποίο θα πεις για τον Ολυμπιακό και φταίει που το έχασε, αλλά και υπάρχουν και κομμάτια που λες ότι δεν φταίει που το έχασε. Δηλαδή, όταν αυτοί οι παίκτες με τρομερή ποιότητα προσθέτουμε και μια διαστημική εμφάνιση Μπομπουά, την καλύτερη του εμφάνιση μέχρι στιγμής φέτος, με 19 τώρα να το πω, βρήκε τον Ολυμπιακό πάλι. Ναι, δηλαδή το έχει κάνει παράδοση, πραγματικά. Ναι, μπορείς να το πεις κανονικότατα ότι βρήκε πάλι τον Ολυμπιακό ο Μπομπουά. Ναι, πραγματικά, ανεξήγητο πράγμα. 5 στα 6 τρίποντα δεν έχει κάνει φέτος. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, κοιτούσα και τα άλλα του παιχνίδια, δεν έχει κάνει φέτος 5 στα 6 τρίποντα. Ήταν ο παίκτης ο οποίος
Βλέπει στατιστική ότι είχε 19 πόντους, ήταν ο δεύτερος σκορέρ, αλλά ήταν ο παίκτης που έκανε τη μισή δουλειά για την ΕΦΕΣ. Γιατί όσο ο Ολυμπιακός έπαιζε καλά, όπου για 3 δεκάλεπτα και με την ΕΦΕΣ παίζει, ο Ολυμπιακός και το προβάδισμα και ήταν καλός. Πήγε και στο συν 10, το μείωσε η ΕΦΕΣ γιατί είναι η ΕΦΕΣ και παίζει και στην έδρα της προφανώς με τη μεγάλη της ποιότητα. Αλλά ο Μπομπουά ήταν εκείνος ο οποίος δεν επέτρεπε με τα πολύ μεγάλα του σουτ και μάλιστα πολλά από αυτά, και για να περάσω στο δεν φταίει πολύ ο Ολυμπιακός για αυτή την ήττα, πολλά από αυτά τα σουτ ήταν και μαρκαρισμένα. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός τα άφηνε τα τρίποντα. Α, ναι. Okay, βγαίνανε μερικά από το σύστημα της ΕΦΕΣ, γιατί ξέρουμε ότι η ΕΦΕΣ με το passing game που έχει είναι τόσο γρήγορο και μπορεί να βγάλει περιφερειακό σουτ με τρεις παίχτες ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να είναι ο ένας αμαρκάριστος. Μπορεί και τρεις να εκτελέσουν ελεύθεροι. Το θέμα είναι ότι έβαλε πάρα πολλά σουτ τα οποία είχε αντίπαλο πάνω. Και μπροστά στο Φάλε βάλε σουτ. Και μπροστά στο Βεζέγκο βάλανε σουτ. Αυτά ο Μπομπουά τα έβαζε όσο ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά. Αλλά έτσι έφθυρε τον Ολυμπιακό και έτσι δεν του επέτρεπε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά και να αυξήσει και την πίεση στην ΕΦΕΣ. Στην τέταρτη περίοδο, ένα κακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού, ήρθαν δύο απανοτά τρίποντα του Κλάιμπερν, άρχισε να βράζει και το γήπεδο, βρήκε ρυθμό και η ΕΦΕΣ και μετά η ΕΦΕΣ έπιασε έναν ατελείωτο ρυθμό, πιάσε έναν ρυθμό νομίζω στην τέταρτη περίοδο ειδικά και το μαρτυρεί αυτό και το 30-18 επιμέρους σκορ. Ναι. Μπήκε σε mood playoff η ΕΦΕΣ. Ήταν λες και ήταν παιχνίδι playoff. Ναι. Η ρυθμή της ήταν πραγματικά σε ρυθμούς playoff, έχει κάνει σχεδόν το τέλειο παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο. Κάθε λάθη του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε λάθη γιατί έπαιξε και άμυνα η ΕΦΕΣ, τιμωρούνταν είτε με καλά λάθη, είτε με καλά δύο πόντων, είτε με τρίποντο. Δεν άφησα τιμωρητά λάθη η ΕΦΕΣ και όταν το επιτρέψει αυτό σε μια ομάδα όπως είναι η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην το ξεχνάμε αυτό, τότε θα την πληρώσεις και είναι φυσικό, επακόλουθο, είναι μοιραίο, είναι ρεαλιστικό, είναι να χάσεις τότε το παιχνίδι. Είχε και ο Ολυμπιακός ευκαιρίες του να βάλει λίγο παραπάνω πίεση. Ναι. Είχε τις στιγμές του και στην τέταρτη περίοδο ακόμη, αλλά ένα μεγάλο σουτ δεν μπορώ να θυμηθώ αν μπήκε. Μεγάλο σουτ που λένε, δηλαδή ότι ναι. Έχω βγάλει τις δύο άμυνες μου και θα βάλω σουτ. Αν θυμάμαι καλά, άντε να πήγε στη γραμμή των βολών ή κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί θα σε φέρει και πιο κοντά, αλλά θα σου δώσει και ψυχολογία. Ακριβώς. Δεν είχε τις καλές του στιγμές. Δεν είχε τα μεγάλα του στην τέταρτη περίοδο. Είναι ότι νομίζω ότι του έκανε και κακό. Και η τρίτη περίοδος όπου ναι μεν την έκλεισε μπροστά, ναι μεν είχε το προβάδισμα και δεν το έχασε, αλλά το ένα ομαδικό φάουλ ή το κανένα ομαδικό φάουλ που είχε η ΕΦΕΣ στα 9 λεπτά της περίοδου ήταν λίγο άσχημο. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν την πίεσε καθόλου την ΕΦΕΣ. Δεν χρησιμοποίησε σωστά. Αυτά είναι τα μικρά λαθάκια τα οποία μπορεί να στο τιμωρήσει η ΕΦΕΣ. Αλλά η τέταρτη περίοδος πραγματικά ήταν ασταμάτητη και η ευθύνη ας το πούμε του Ολυμπιακού είναι εγκύτερη στο γεγονός ότι αποπροσανατολίστηκε για αυτό το κακό σε αυτό το κακό ξεκίνημα, σε αυτό το δίλεπτο τρίλεπτο της τέταρτης περίοδου που έδωσε ρυθμό στην ΕΦΕΣ. Και αν δεν είναι ρυθμό στην ΕΦΕΣ μετά μόνο οι προσευχές μπορούν να σε βοηθήσουν αν δεν μπουν τα σουτ, γιατί η ΕΦΕΣ θα τα βάλει τα σουτ, είναι τέτοια ομάδα. Μάλιστα. Ωραία, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.